άνθρωπος είναι μοναδικός για τον Θεό. Και τι υπάρχει στη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο? Πληρότητα. Το πρώτο που υπάρχει, ότι ο άνθρωπος τι, όταν έχει σχέση πνευματική με τον Θεό, είναι πλήρης σαν άνθρωπος. Όταν δεν υπάρχει αυτή η σχέση, ο άνθρωπος έχει κενό στη ζωή. Το πρώτο που κάνει ο Θεός με τον Χριστό στη ζωή μας, τι κάνει? Έρχεται πληρότητα. Ολοκληρώνεσαι. Βρίσκεις πραγματικά το λιμάνι που ψάχνεις. Γιατί ο κάθε άνθρωπος τι κάνει? Ψάχνει ένα λιμάνι. Να αναπαυτεί και να γαλινεύσει. Και αυτό το λιμάνι είναι η αγκαλιά του Θεού. Εξαιτίας του Ιησού έρχεται πληρότητα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέμε κάθε μέρα: Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μαζί σου είμαστε πλήρης. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μαζί σου είμαστε πλήρης. Αγαπάμε, Κύριε, σένα, γιατί η παρουσία σου μας ολοκληρώνει. Η φωνή σου πραγματικά είναι το πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή μας. Και ο Θεός τι έκανε? Μιλούσε στον άνθρωπο. Και τι κάνει σήμερα ο Θεός? Μιλάει προσωπικά στα δικά του τα πρόβατα. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός: Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Και τα πρόβατα λέει: Ακούνε την φωνή μου. Και εμείς ακούμε την φωνή του Κυρίου και υπηρετούμε με χαρά το σχέδιο του Κύριου. Και προσφέρουμε τον εαυτό μας με χαρά στο θέλημα του Κυρίου. Και προσφέρουμε τη ζωή μας με χαρά στο σχέδιο του Θεού. Γιατί ακούμε την φωνή του Θεού προσωπικά και λαμβάνουμε ιδιαίτερη χάρη στη ζωή μας. Το δεύτερο που θα κρατήσουμε, ότι στη σχέση μας με τον Θεό υπάρχει κάτι. Τι είναι το δεύτερο εκτός από την πληρότητα? Υπάρχει πιστότητα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι Θεός πιστότητας στη ζωή μας. Όλα να αλλάξουν, το είπαμε την Τετάρτη. Από την ώρα που ο άνθρωπος δέχεται τον Χριστό μέσα και το Άγιο Πνεύμα του μεταδίδει ένα μέτρο πίστης μες στη ζωή του, ο Θεός τι κάνει? Δίνει εντολή στην πίστη μας, εντολή μέσα. Και οτιδήποτε και να συμβεί σε ένα παιδί του Θεού, οτιδήποτε και να τύχει, στο τέλος τι γίνεται? Ο Θεός πάντα τον φροντίζει. Γιατί υπάρχει πιστότητα από τον Θεό. Ο Θεός είναι πιστός στη Διαθήκη Του. Και έτσι και ο Θεός τι κάνει? Θέλει και από εμάς να είμαστε πιστοί στη σχέση μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός τι κάνει? Μας δίνει το δώρο της πίστης να μπορούμε να είμαστε πιστοί στη σχέση με τον Θεό. Τι είναι αυτό που ολοκληρώνει τη σχέση μας? Είναι το έργο της πιστότητας. Ακολουθούμε ένα πρόσωπο που είναι πιστό και αληθινό. Και αν εμείς πραγματικά εργαστούμε έτσι τη σχέση μας, θα καταλάβουμε το μεγαλείο της πιστότητας. Όλα να αλλάξουν. Ό,τι και να γίνει στον κόσμο, ο Θεός είναι πιστός στη Διαθήκη Του. Έδωσε Διαθήκη ότι είναι πιστός στα παιδιά Του. Και ξαφνικά εκεί που σηκώνονται τα βουνά, όπ, έρχεται η ηρεμία. Γιατί ο Θεός τι κάνει? Τα κάνει όλα και υποτάσσονται. Γιατί είναι με το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Έτσι και είπαμε, το να είσαι ένα παιδί του Θεού είναι μεγαλύτερο από κάθε διακονία. Είναι μεγαλύτερο από κάθε χάρισμα. Είναι μεγαλύτερο από κάθε θαύμα. Είσαι ένα παιδί του Θεού. Είσαι ένα προσωπικό παιδί του Θεού. Και στο τέλος γίνεται ό,τι θέλει ο Θεός. Τίποτα άλλο δεν γίνεται. Ξαφνικά έρχεται ο διάβολος, θα σε τρομάξει, θα σου πει πράγματα, ψέματα. Στο τέλος όλα γαλινεύουν γιατί ο Κύριος είναι ο αφέντης σου. Ο Κύριος είναι ο πατέρας σου. Ο Κύριος είναι ο αρχηγός σου. Ο Κύριος είναι ο πολεμιστής σου. Ο Κύριος είναι ο προμηθευτής σου. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας σου. Για όλους μας. Αυτός ο αληθινός Θεός είναι πραγματικά πιστός στη ζωή μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Το τρίτο που θέλουμε να κρατήσουμε είναι πληρότητα, πιστότητα, ότι μας έκανε εικόνα Θεού. Τίποτα άλλο από τη δημιουργία δεν είναι εικόνα Θεού, μόνο άνθρωπος είναι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο δικαίωμα και προνόμιο, να είμαστε εικόνα Θεού. Να μπορούμε να ζήσουμε αιώνια με τον Θεό, γιατί έχουμε μέσα μας κάτι που δεν χάνεται. Έχουμε μια πνευματική ύπαρξη που είναι ό,τι είναι και ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός εν φύση ξέρει στον άνθρωπο, πνοή ζωής. Γι' αυτό και το Άγιο Πνεύμα αγωνίζεται να κάνει αυτή την πνοή της ζωής να ξαναβρει τον Δημιουργό. Να μην πάει στον τόπο των βασάνων, αλλά να ξαναβρει αυτή η πνοή τον Δημιουργό. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και εμείς είμαστε πνευματικές υπάρξεις που αγαπάμε τον Θεό. Όλα αυτά αλλάξουν, αλλά η πνευματική σχέση παραμένει για πάντα στους αιώνες. Είμαστε εικόνα Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός όταν έκανε τη δημιουργία, έκανε όλα τα ζώα εκεί πέρα, όλα τα πουλιά, τα πάντα. Μετά έβαλε τον Αδάμ να τα ονομάσει.